Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Σίγουρα οι προκλήσεις είναι πολλές. Ο κόσμος αλλάζει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που προκαλούν ανισότητες. Ο λαϊκισμός, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός. Το άγχος λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων είναι αυξημένο σε όλους τους ανθρώπους. Δεν λαμβάνουμε υπόψη τη φύση. Plastics and the waste management is our responsibility. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι δική μας ευθύνη να τους μάθουμε πώς να συμπεριφέρονται με σωστόν τρόπο. Σίγουρα το αύριο θα είναι καλύτερο. Εκπαιδεύουμε το φοιτητή να προχωρά μπροστά, να επιλύει προβλήματα και να κάνει εισηγήσεις. Πρέπει να λύνουμε προβλήματα. Το να τους πεις, θέλω να μου κάνει ένα εργαλείο το οποίο θα είναι εναντίον στο ρατσισμό. Ξαφνικά τους εμφανίζουμε εμείς τις άλλες προοπτικές που έχουν. Να νιώσουν ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν τα πάντα. Ότι έχουν ένα ρόλο πιο κεντρικό. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να φτάσει σε εκείνο το οποίο θέλει να γίνει. Ο φοιτητής μπορεί πραγματικά να αρχίσει να δημιουργεί μέσα από έρευνα, μέσα από γνώση για οποιοδήποτε άλλο πεδίο. Μέσα από ερευνητικά προγράμματα, μέσα από συνεργασία με φοιτητές. Με την τριβή μέσα στην τάξη, με τη συζήτηση, βλέποντας παραδείγματα. To not only follow their passion, but to really build their understanding. Και να σκέφτονται εκτός του τετραγών. Να αποκτήσει και ο κάθε φοιτητής μας μια θετική εικόνα για τον εαυτό του. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα, η ανθρωποκεντρική, η φοιτητοκεντρική. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δίνεις κάποια πράγματα, αλλά παίρνεις πολύ περισσότερα. Οι νέοι θα μας πάρουν μπροστά. Πρέπει να έχω στο μυαλό τους ότι όταν βγω έξω, πρέπει να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τους προετοιμάζουμε να βγουν να κάνουν κάτι σπουδαίο. Και μας εκπλήσουν γιατί κάνουν κάτι πολύ πιο σπουδαίο από αυτό που περιμέναμε. Έχω εμπιστοσύνη στις νέες γενιές. I'm very optimistic. Είμαι σίγουρος γι' αυτούς. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτούς. Γίνε η αλλαγή που ο κόσμος μας χρειάζεται. Πανεπιστήμιο Frederick, μέλος του Δικτύου Λύσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.